σας είναι πακριμένο. Γύφτησα μέρα με ένα ανοιχτό βραχνό. Σαν τραγούδι θλιμμένο. Η φτωχή που μας τυχώνει τους δρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Μακριά σου η ζωή μου είναι άδεια, φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια. Παράλληλα, περπάταμε παράλληλα κι όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε πάλι. Παράλληλα, σαν πονιάδες σκοτώσανε την αγάπη που νιώσανε γιατί ήταν μεγάλη. Ήταν μια αγάπη δυνατή, όμως τη δύσκολη στιγμή την παρατήσαμε. Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Σε ποια ματιά τα όνειρα να θάψω. Και προσπαθώ να σε ξεχάσω, προσπαθώ. Χρόνια δεν έχω τώρα για να γλάψω. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα, που ακόμα πιστεύω θα γυρίσεις σε μένα. Μήπως είμαι αλλού στη μεγάλη μου πλάνη και νομίζω πως ζω, αλλά έχω πεθάνει. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Της απονιάς όταν το βρίσκεις φέρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός. I'm thinking about why you have come to me. The energy must be deeper than you'll never see. Me like a hammer to my head. I wonder why you push so, why you late. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Γίναν οι πικρές μου βουνό κι αναρωτιέμαι για μπορώ. Έτσι όπως έγινε η ζωή να ζει κανείς ή να μισεί. Νομίζω πως είναι πολύ φανερό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι το ενώπιο σενοπείο απόψε φιλοξενεί έναν πολύ σημαντικό τραγουδιστή, τον κύριο Νότι Σφακιανάκη. Νότι, να μιλήσουμε στον Ενικό. Μιλάμε στον Ενικό όταν δεν υπάρχουν οι κάμερες, οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να χαλάσουμε αυτό το κλίμα, αυτή την ατμόσφαιρα. Θα είναι και πιο ανθρώπινο. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας τι σημαίνει για σένα επιτυχία, τι σημαίνει για σένα προβολή, τι σημαίνουν για σένα οι κάμερες, τα φώτα, το γεγονός ότι μετά από μια διαδρομή που δεν ξέρω αν ήταν δύσκολη ή εύκολη, θα κουβεντιάσουμε για αυτήν στη συνέχεια, βρίσκεσαι στο επίκεντρο της δημοσιότητας με όλα τα θετικά και τα αρνητικά που αυτή η δημοσιότητα κουβαλάει. Είναι πολλά. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι σε αγαπάνε και σε πλησιάζουν
για να μιλήσουν μαζί σου, να σου πούνε ένα καλό λόγο για αυτά που προσφέρεις μέσα από το τραγούδι σου, αλλά και με το γεγονός ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που σε βλέπουν με επιφύλαξη και που πολλές φορές επιχειρούν να βλάψουν τη δημόσια εικόνα σου, γιατί αυτός είναι και ένας πόλεμος καθημερινός. Νομίζω ότι είναι φυσικό επόμενο. Όταν κάποια στιγμή ξεχωρίσεις στον τομέα σου, αντιμετωπίζεις αυτό το πρόβλημα. Άνθρωποι δηλαδή να σε συμπαθούν ιδιαίτερα και κάποιοι άλλοι να αντιπαθούν.